αποχωρούν από την αίθουσα και θα γευματίσουν σε διπλανή αίθουσα του συνεδριακού αυτού κέντρου. Δεν υπάρχει ακόμη πληροφόρηση για τις αρχικές, τοποθετήσεις των εμπλεκομένων μερών. Γνωρίζουμε όμως ότι 6 με 8 σύμφωνα με ελληνοκυπριακή πηγή το απόγευμα, τοπική ώρα, 7 με 9 ώρα Κύπρου, θα συνεχιστεί η συζήτηση προφανώς επί των εσωτερικών ζητημάτων. Την ίδια ώρα, και αυτό έχει τη σημασία του, που η τουρκοκυπριακή πλευρά διαρρέει ότι το απογευματινό session θα αφορά σε παράλληλη διαπραγμάτευση, δηλαδή ένα τραπέζι για τα εσωτερικά ζητήματα, ένα άλλο για την εσωτερική ασφάλεια. Μάλιστα δίνουν και διαφορετική ώρα η τουρκοκυπριακή πλευρά στις 3 το απόγευμα. Κρατάμε μόνο ότι έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ουσιαστικό μέρος της διάσκεψης για την ασφάλεια εγγύησης, χωρίς να υπάρχει κάτι χειροπιαστό, γιατί ήταν μόνο εισαγωγικές τοποθετήσεις. Και θα έχουμε το απόγευμα τη νέα διαπραγμάτευση επί των εσωτερικών ζητημάτων. Απολογούμε που βλέπω κάτω, προσπαθώ μέσα από το κινητό τηλέφωνο να λαμβάνω την ενημέρωση. Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή πλευρά, τώρα στο ένα τραπέζι θα είναι οι εγκύτριες δυνάμεις και στο άλλο οι διαπραγματευτές για εδαφικό και περιουσιακό. Αυτό διαρρέει τουλάχιστον η τουρκοκυπριακή πλευρά. Από ελληνοκυπριακής πλευράς, επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί με τις τοποθετήσεις μας. Από ελληνοκυπριακής πλευράς, η μόνη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση για την ασφάλεια εγγύησης και θα υπάρξει νέα συνάντηση στις 6 με 8 το απόγευμα, ώρα Ελβετίας, χωρίς να προκαθορίζεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον εάν θα είναι το αδικό τραπέζι για τα εσωτερικά ζητήματα ή αν θα συνεχιστεί και η συζήτηση επί της ασφάλειας εγγύησεων. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο, θα το μεταφέρω. Στο μεσοδιάστημα, βεβαίως, Χρήστο, θα έχουμε νωρίς το απόγευμα και μια πρώτη τοποθέτηση από τον κύριο Έιντε. Στις 2:30 τοπική ώρα, 3:30 ώρα Κύπρου, θα προβεί σε επίσημες τοποθετήσεις από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Θα μεταδοθούν βεβαίως ζωντανά από την τηλεόραση του ΣΥΓΜΑ. Είναι μια πρόθεση του κυρίου Έιντε, η οποία θα είναι, όπως μαθαίνουμε, καθημερινή να ενημερώνει για τα αποτελέσματα των συζητήσεων. Είναι πάντως πολύ σημαντικό να ακούσουμε τη δική του θεώρηση πραγμάτων γι' αυτό το πρώτο τμήμα της συζήτησης, που ενδεχομένως να ήταν και το πιο καθοριστικό όσον αφορά στις αρχικές τοποθετήσεις και αν ξεκινούμε από εκείνο το μεγάλο χάσμα που χωρίζει τις πλευρές, όπως καταγράφηκε στο Mont Pelerin 3. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν έχετε καθόλου οπτική επαφή. Προσερχόμενοι στην διάσκεψη, οι ηγέτες και οι υπουργοί εξωτερικών ήταν αρκετά ευδιάθετοι και δήλωναν αισιόδοξοι. Εξερχόμενοι λοιπόν αυτής της πρώτης επαφής που είχαν, ποια ήταν η εικόνα? Δεν έχουν εξέλθει της αίθουσας, έχουν μεταφερθεί σε πλαϊνή αίθουσα για να γευματίσουν και θα είναι ένα απλό γεύμα, δεν θα είναι γεύμα εργασίας. Ευτυχία, η αλήθεια είναι ότι προσερχόμενοι ήταν όλοι ευδιάθετοι, όλοι κατέθεταν την αισιοδοξία τους, αν θέλετε, έτσι εντάχει, διότι περιμένουμε τώρα μία ενημέρωση, γι' αυτό βλέπω συνεχώς το κινητό, περιμένουμε τώρα ενημέρωση, είναι καθοδόν από την ελληνοκυπριακή πλευρά για όλα αυτά τα ερωτήματα που σας είπα προηγουμένως. Για να καλύψουμε λοιπόν αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, εκείνο που ξεχώρισε ήταν από τη μια η τοποθέτηση του κυρίου Κοτσά, ότι την αισιοδοξία σου την δουλεύεις, την επιδιώκεις, εργάζεσαι για την αισιοδοξία σου. Και από την άλλη ο κύριος Τσαβούσογλου, ο οποίος δεν ήταν τόσο λακωνικός όσο οι υπόλοιποι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως δήλωσε αισιόδοξος και με πάρα πολλές ελπίδες. Λοιπόν, έχω την ενημέρωση τώρα. Στις 6 συνεχίζεται η διάσκεψη, άρα ασφάλεια εγγύησης. Στις 3 οι διαπραγματευτές θα οργανώσουν τη δουλειά για άλλα θέματα, ενώ παράλληλα μάλλον θα συναντηθούν και οι εγγυήτριες δυνάμεις. Μιλούμε για έναν μπαράς επαφών, δηλαδή πριν να συνεχίσει στις 6 η διάσκεψη, για να το μαζέψω λίγο, στις 3 η ώρα τοπική οι διαπραγματευτές θα οργανώσουν τα υπόλοιπα ζητήματα που θα συζητηθούν και εκείνη την ώρα, στο μεσοδιάστημα δηλαδή, πριν τις 6 που θα επανέλθει η διάσκεψη με την παρούσα της μορφή, ενδεχομένως να συναντηθούν οι εγγυήτριες δυνάμεις μεταξύ τους, οι 3 εγγυήτριες. Υπενθυμίζω ότι κάτι τέτοιο είχε γίνει
και στην πρώτη Γενέβη και ήταν εκεί που έγινε η μεγάλη ιστορία με το έγγραφο που είχε παρουσιάσει ο κύριος Έιντε, παρουσία μάλιστα του Γενικού Γραμματέα του κύριου Γκουτέρες, πιάνοντας εξαπίνη στον κύριο Κοτζά, ο οποίος αντέδρασε έντονα, θυμάστε τότε, καθώς διεφάνει ότι προϋπήρξε συμφωνία μεταξύ Τούρκων, Βρετανών και του κυρίου Έιντε. Θα υπάρξει μια νέα συνάντηση εδώ. Περιμένουμε, είμαστε εδώ για να καταγράφουμε τα αποτελέσματα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ Χρήστο. Άρα επαναλαμβάνουμε, στις 3 θα συναντηθούν οι διαπραγματευτές, ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθούν και οι εγκύτριες δυνάμεις. Στις 3:30 ώρα Κύπρου θα έχουμε την πρώτη επίσημη ενημέρωση από τον κύριο Έιντε, μια ενημέρωση την οποία θα παρακολουθήσουμε ζωντανά και από την τηλεόραση του ΣΥΡΜΑ, και στις 7 ώρα Κύπρου θα συνεχιστεί η διάσκεψη και άρα η συζήτηση για την ασφάλεια και τις εγγύσεις. Για την ώρα θα σε ευχαριστήσω Χρήστο, θα συνεχίσουμε εμείς λέγοντας ότι